Χαρμόσυνο και εορταστικό ήταν το κλίμα από το πρωί σήμερα στο ΤΕΙ Καβάλας, αφού ήρθε η ώρα της δικαίωσης κόπων χρόνων ολόκληρων για εκατοντάδες φοιτητές, φοιτήτριες και φυσικά τις οικογένειες που τους στήριζαν τόσα χρόνια στις σπουδές τους στο τεχνολογικό ίδρυμα της πόλης. Η μέρα ορκωμοσιών η σημερινή, με το μεγάλο αμφιθέατρο του ΤΕΙ κατάμεστο από γονείς, συγγενείς, φίλους, αλλά κυρίως από τα πλατιά χαμόγελα των σπουδαστών που ντυμένοι με τους τυβαίνους κρατούσαν με υπερηφάνεια τα πτυχία, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, σε ένα αύριο γεμάτο φιλοδοξίες και όνειρα, είτε στην Ελλάδα είτε μακριά από αυτήν. Σήμερα κατά σειρά πραγματοποιήθηκαν οι ορκωμοσίες των τμήματων λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης πληροφοριών. Σαταλίδου Ειρήνα. Σαντής Ευστράτιος. Σελιάτος Γεώργιος. Σιδέρης Νικόλαος. Σκαντζούλη Χριστίνα. Μεταξύ των πτυχιούχων πλέον όμως, συγκαταλέγεται και ένα παιδί της οικογένειας του Ένα Channel. Η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Ένα Channel, Ποσειδόνιες Διαδρομές, Ειρήνη Σακαλίδου, που μόλις αποφύτησε από το τμήμα λογιστικής, δεν αρνήθηκε να μας μιλήσει για τη νέα σελίδα που ανοίγεται στη ζωή της, αλλά και για τα σχέδιά της για το αύριο. Τι τμήμα αποφυτήσαμε? Λογιστική. Λογιστική. Πώς φαίνεται που πλέον κρατάς το πτυχίο στα χέρια? Πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη. Να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τους φίλους μου. Πέρασα τέλεια όλα αυτά τα χρόνια εδώ. Όλοι οι κόποι ανταμείφθηκαν. Το μόνο που ελπίζω είναι να βρω δουλειά, μόνο αυτό. Από εδώ και πέρα πώς τη βλέπεις τη ζωή? Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είμαι αισιόδοξη πως όλα θα πάνε καλά, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και θετική ενέργεια. Για δουλίτσα? Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Όπου βρούμε, δεν ξέρω. Θα δω. Σκέφτεσαι το εξωτερικό? Σκέφτομαι, ναι. Σκέφτομαι πολύ έντονα, αλλά θα παλέψω πρώτα εδώ και μετά. Θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια. Τι άλλο θες να ρωτήσεις?